αν δεν έχουμε ακόμα εκλογές. Να ρωτήσω κάτι. Δεν προσβάλλετε. Εσείς που είστε έξω, πώς ήταν. Οι εκδοχές ήταν πολλές. Και στην Χαβάη. Είμαι μαζί τους, είμαι αξιόλογοι. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να πω και παιδιά. Καλημέρα σας. Και θα έλεγα και παιδιά, γιατί τα σημερινά πρόσωπα, οι καλεσμένοι μου και τα θέματα που τρέχουν αφορούν κυρίως το μέλλον. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι ξημερώνει η Παρασκευή, 7 Απριλίου. Είμαστε στα 1995 ακόμα και σύμφωνα με το συναξαριστή ξημερώνει Καλλιοπίου, Ακυλλήνης Μάρτυρος και Γεωργίου Μυτιλίνης. Για όσους θέλουν να θυμούνται και άλλα πράγματα, ψάλετε, ο ακάθιστος ύμνος και η Ανατολή είναι στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Να θυμίσω ότι σαν 6 Απριλίου, δηλαδή σαν μόλις πριν από λίγα λεπτά, το προηγούμενο 24ωρο, ξεκίνησε ο πόλεμος στη Βοσνία. Και να θυμίσω ότι σαν σήμερα χάσαμε έναν από τους οραματιστές που ίσως δεν τον είχαμε εκτιμήσει στο επίπεδο ενός οραματιστή, τον Αντώνη Τρίτσι. Αυτή η εκπομπή συνηθίζει να θυμάται και κυρίως όχι μόνο την ιστορία, αλλά να ψάχνει να βρει πράγματα για να αγκιστρωθούμε για το μέλλον. Ας περάσουμε λοιπόν στην τρέχουσα επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Τάκης είναι εδώ και θα πούμε πολύ, πολύ πολλά περισσότερα σε λίγο. Συνεχίζει να θυμάται Λιάννα, συμπληρώνονται και 3 μήνες από το θάνατο του συναδέλφου Κώστα Διαβολίτση και να πούμε ότι οι νεκροί πεθαίνουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι μέρες πολέμου έζησε και πάλι το Σεράγεβο μετά από πολλές εβδομάδες που είχε διαφανεί η ελπίδα ότι σιγά σιγά θα μπορούσαν να αποκατασταθούν τα τραύματα του εμφυλίου στη Βοσνία. 4 όλμοι εξεράγησαν και σκόρπισαν το θάνατο και 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την τυφλή αυτή επίθεση. Η Αθήνα πάντως δεν έγινε Σεράγεβο. Χωρίς αίματα, με μόνα λίγα σπροξήματα από τους αστυνομικούς, διαδήλωσαν αυτή τη φορά προς του Μαξίμου τα τιμημένα γερατιά. Οι συνταξιούχοι δεν αποδέχονται τις ελάχιστες αυξήσεις που τους ένταξε ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας ότι πρόκειται για φιλοδορήματα. Σήμερα θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, μήπως βρεθεί λύση στο θέμα τους που να τους ικανοποιεί. Ο πρώην αντικάρχης Νικόλαος Ρελάκης, πάντως, που τέθηκε εκτός υπηρεσίας ύστερα από τον ξυλοδαρμό των συνταξιούχων στην προηγούμενη διαδήλωση, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της ποινής που του επευλήθη. Ο νόμος για τις προσλήψεις συνεχίζει να προκαλεί αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Παρότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει θέμα καταστρατήγησής του και ο Υπουργός Προεδρίας διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο αλλαγής ή παραβίασης του νόμου σε καμιά περίπτωση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αναβάλλονται για μετά το Πάσχα οι εξετάσεις για μια θέση στο δημόσιο, ειδικά για τα μαθήματα της δακτυλογράφησης και της στενογραφίας. Στα υπόλοιπα μαθήματα οι υποψήφοι θα εξεταστούν κανονικά το Σαββατοκύριακο. Με τιμές Πρωθυπουργού εν ενεργεία κυδεύεται σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς. Η σωρός του θα εκτεθεί στις 11 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Χθες το πρωί έγινε στη Βουλή πολιτικό μνημόσυνο και οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων αναγνώρισαν στον εκλειπώντα αγωνιστικότητα, πάθος, εντιμότητα και συνέπεια στην ιδεολογία του. Η αποχή και συνεπώς η αδιαφορία των φοιτητών για τις εκλογές τους θριάμβευσαν και οι φοιτητικές παρατάξεις όλες μαζί ήταν ηχαμένοι. Κατά τα λοιπά, μία από τα ίδια, η ΕΦΕ δεν κατάφερε να εκδώσει αποτελέσματα, οι παρατάξεις έδωσαν αλληλοσυγκροώμενα στοιχεία, συμφώνησαν ωστόσο ότι πρώτη δύναμη ανεδείχθη η φυτατική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η φιλοκυβερνητική ΠΑΣΠ σημείωσε πτώση. Το ελληνικό εμπάργκο κατά των Σκοπίων φαίνεται πως δικαιώνεται στα κοινοτικά όργανα. Ο Βρετανός εισαγγελέας στο Ευρωδικαστήριο υποστήριξε την απαλλαγή της χώρας μας για τα αντίμετρα κατά του γειτονικού κράτους την ώρα που παρασκηνιακά προωθείται απευθείας διάλογος Αθηνών Σκοπίων. Απομένει να δούμε αν το Ευρωδικαστήριο θα ενστερνιστεί την εισήγηση του εισαγγελέα. Ο πρώην υπαρχηγός επί Νέας Δημοκρατίας της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Νηστικάκης ξεσπάθωσε μετά την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας και εξαπέλυσε επίθεση κατά του τύπου λέγοντας ότι τον κατασπάραξε. Ωστόσο, ο κύριος Νηστικάκης δεν ξέμπλεξε με τη δικαιοσύνη αφού στις 13 Απριλίου θα δικαστεί για τις υποθέσεις τρομοκρατίας και εμπορίας όπλων.
περιπολίες σε περιοχές της Αττικής που απειλούνται από καταπατήσεις και αυθαίρετη δόμηση αρχίζει από σήμερα το ελικόπτερο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στελεχωμένο από σώμα ελεγκτών. Από τη Δευτέρα οι περιπολίες θα γίνονται σε καθημερινή βάση και για 2 ώρες, κυρίως στη Βόρεια και Ανατολική Αττική. Από κατηγορούμενος κατήγορος έγινε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για την στρατιωτική εισβολή της χώρας του στο Βόρειο Ιράκ. Έτσι, ενώπιον του Αμερικανού συναδέλφου του, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν κάνουν τίποτα για την τρομοκρατία, όπως αποκάλεσε την επίθεση κατά των Κούρδων ανταρτών. Αυτά κάνει η ανοχή. Και να ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σύντομη επισκόπηση των ειδήσεων με τα νέα για τον καιρό. Το δελτίο καιρού προσφέρουν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο σε επαφή με τον δρόμο. Οι παροδικές νεφώσεις και οι ασθενείς άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Αναλυτικότερα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα λίγων βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που στα νότια θα είναι αυξημένες. Το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και πρόσκαιρα στα βόρεια-βορειοδυτική ως μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα υπηρετικά από 8 έως 25 βαθμούς και στα νησιά από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και αργότερα βορειοδυτική έως μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού προσέφεραν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο. Γιατί παίρνουν στροφές. Πατάνε γερά. Αντέχουν. Κολλάνε στον δρόμο. Αισθάνονται. Προσέχουν. Ελαστικά Τόγιο σε επαφή με τον δρόμο. Εδώ και τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και έχουμε να περάσουμε σε ζητήματα αυτό που λέμε τοπικής κοινωνίας, περιφερειακής κοινωνίας, ευρύτερης τοποθέτησης της Ελλάδας στα Βαλκάνια, ζητήματα δηλαδή κυριολεκτικά του μέλλοντός μας. Και να μου επιτραπεί και κάτι προσωπικό, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, όλος κατ' εξαίρεση, είμαι υποχρεωμένη να πω και το λόγο, γιατί δεν αντέχω στην ιδέα ότι θα δω ερμηνείες εξωφρενικές. Πάρα πολύ απλά, ένα μικρό πρόβλημα στο μηνίσκο, μια πολύ μικρή επέμβαση, είναι ο μοναδικός λόγος για τη ματέωση της αυριανής εκπομπής. Λυπάμαι που θα σας στερηθώ, ελπίζω να λυπηθείτε και εσείς το ίδιο. Αλλά από καρδιά σας εύχομαι απλώς να διασκεδάσετε. Να υποδεχθώ λοιπόν τους σημερινούς καλεσμένους. Να χαιρετήσω τον κύριο Στέλιο Τσιτσιμελή, περιφερειάρχη της Ηπείρου, μιας Ηπείρου ξεχασμένης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιτσιμελή. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να καλωσορίσω τον δήμαρχο της Λαβριωτικής, τον κύριο Σταύρο Παπασταυρόπουλο, και να πω ότι είστε δήμαρχος επίσης μιας απόλυτα ξεχασμένης περιοχής. Να καλωσορίσω τον δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Σταύρο Κότση, που κομίζει το πολύ καλό μήνυμα να είναι εκτός των άλλων, δεν θα μπορώ να πω ξεχασμένη την Αγία Παρασκευή, αλλά είστε πρόεδρος της Διαδημοτικής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης των Κούρδων και οργανώνετε μία συναυλία, μάλλον δύο συναυλίες, και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, αλλά βέβαια και για όλα τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είστε η αισιόδοξη νότα μας. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα ότι είναι η αισιόδοξη νότα μας και ένας εθελοντής στη Βοσνία, ο κύριος Νίκος Νικολαίδης. Παλεύει ένα χρόνο εκεί, πολεμάει ένα χρόνο εκεί. Σαν σήμερα ξεκίνησε ο πόλεμος, μάλλον σαν χθες, 6 του μηνός, και έχετε και τα γενέθλιά σας. Ακριβώς. Να σας ευχηθούμε στον αέρα χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω επίσης στην απόψινή μας συντροφιά την κυρία Ήρα Βαλσαμάκη, αντιδήμαρχο Αθηναίων και μέλος του Ιδρύματος Τρίτσι. Κυρία Βαλσαμάκη, λέω να ξεκινήσω από εσάς και να σας καλωσορίσω. Είσαστε άρτια αφιχθήσα στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, από τη Μόσχα. Από τη Μόσχα. Γιατί πήγατε στη Μόσχα? Είχαμε πάει με τον δήμαρχο Αθηναίων, την κυρία Βραμόπουλο, και μια πολυμελή αντιπροσωπεία. Είχαμε επαφές, υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο αμοιβαίας συνεργασίας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά και χρήσιμα αποτελέσματα από αυτό το ταξίδι μας. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην Αθήνα, κυρία Βαλσαμάκη. Αυτό που ίσως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μεγάλο κομμάτι από τους οραματισμούς του Αντώνη Τρίτσι. Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και σε κάτι που ελέγχθη προηγουμένως. Ότι κάποιος πεθαίνει μόνο όταν ξεχνιέται η μνήμη του. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η μνήμη του Αντώνη Τρίτσι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Γιατί και τα οράματά του και ο ίδιος ο άνθρωπος όπως υπήρξε και όπως τον ζήσαμε όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά, νομίζω ότι ήταν πράγματι μια μοναδική φυσιογνωμία. Κύριε Βαλσαμάκη, η διαφορά με τον Αντώνη Τρίτσι ήταν ότι ήταν άνθρωπος που κρατούσε αυτό που λέμε χαμηλό προφίλ στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ήταν άνθρωπος σεμνός από τη φύση του.
Κοιτάξτε, ο Αντώνης ο Τρίτσης πίστευε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε να πει κάτι. Είχε να πει, εγώ θυμούμαι ότι ακόμα και τα περιχωρισμού εκκλησίας και κράτους που τώρα εμπεριέχονται στις προθέσεις όλων των κομμάτων εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης, ήταν αυτά που κάποτε έδωσαν την ευκαιρία να ακολουθεί ο Αντώνης Τρίτσης στον τοίχο, το θυμάστε. Αλήθεια είναι, βεβαίως. Τότε ήταν καινοτομία, σήμερα είναι ανάγκη. Συμφωνώ μαζί σας, όπως επίσης και σε κάτι άλλο, ότι πρόβαλε την ιδέα του ελληνισμού. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και για εσάς και για τους τηλεθεατές μας και για τους καλεσμένους, δεν θα ήθελα να σας κρατήσω, ξέρω ότι είστε ταλαιπωρημένοι. Θα σας παρακαλέσω να μείνετε λίγο στην κουβέντα μας και στην παρέα μας. Θα σας πω ότι είχα την χαρά και την τιμή να έχω συνομιλήσει με τον Αντώνη Τρίτση λίγο πριν αρρωστήσει. Ναι, δεν θυμάμαι. Και κατά αυτήν την έννοια θα ήθελα να τον θυμηθούμε. Χρησιμοποιώ αυτό το υλικό γιατί είναι το μόνο που μπορώ να μην δανειστώ. Είναι βεβαίως υλικό αρχείου. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσαμε και μπορούμε να το αποδείξουμε και τώρα. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον πρόωρο και άδικο χαμό του Αντώνη Τρίτση, του οραματιστή πολιτικού που ήθελε πάντα να υπερβαίνει τα όρια και που κέρδισε με τη ζωή και τις πράξεις του το σεβασμό και την αναγνώριση φίλων και αντιπάλων. Η τελευταία του συνέντευξη στην τηλεόραση ήταν στις 29 Φεβρουαρίου του 1992 στην εκπομπή της Λιάνας Κανέλη Weekend στην ΕΤΕΝΑ. Να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι ήρθατε με ένα πρόβλημα στη μέση, πολύ έντονο. Είμαι πάλι καλή κατάπληξη. Αθλητής με πρόβλημα στη μέση, λουμπάγκο παθαίνουμε συνήθως όσοι κάνουμε καθιστική ζωή. Στην Ελλάδα κινδυνεύουν οι υγιείς μόνο. Σε όλους τους τομείς, όπως ξέρετε. Κύριε Τρίτση, έχετε ξεκινήσει την πολιτική σας σταδιοδρομία, θα έλεγα, από τη μία πλευρά του ποταμού και βρεθήκατε στην άλλη πολιτικά, με την οποία εκλεγήκατε και δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή και η ΜΕΝ και η ΔΕ, θα έλεγα, όλες οι πλευρές τα έχουν μαζί σας. Κατά καιρούς σας φορτώνουν με μομφές πάσης φύσεως και μορφής. Μπορώ να ρωτήσω ειλικρινά ποιο είναι το μεγαλύτερό σας πρόβλημα ως δημάρχου? Καταρχήν, να παρατηρήσω το προηγούμενο. Το πρόβλημά μου, αυτό που αναφέρατε πριν, της μομφής, υπήρξε πάντοτε από την πρώτη στιγμή που ήμουν στη δημόσια ζωή. Γιατί ακριβώς αντί στη δημόσια ζωή ως επικεφαλής κάποιου τομέα να κινούμε από τη μία όχθη ή από την άλλη, θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και τους θεσμούς να κινούμε στην κύρια κήτη του ποταμού, μέσα στο κύριο ρου του ποταμού. Ποια είναι αυτή η κυρία κήτη του ποταμού? Είναι εμείς, ο κόσμος. Είναι και η ιστορική ανάγκη που υπάρχει στον τόπο μας. Να προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτά που χρειάζεται ο τόπος και όχι σύμφωνα με την νομή της εξουσίας. Τα κόμματα στην Ελλάδα σκοτώνονται, ποιος θα καταλάβει την κρατική εξουσία και πώς θα τη διανύμει. Η ιδέα της Ελλάδας, της ανάπτυξης, ο ρόλος της Ελλάδας σήμερα, του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, όλα αυτά δεν απασχολούν. Γίνεται μόδα κάποια στιγμή για να βοηθήσει κάποια κόμματα να παίξουν την τράπουλα και πάλι και να καταφέρουν να κρατήσουν κάποια πόστα. Θυμίζω ότι όταν υπήρξε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι είχα θέσει, ίσως και για πρώτη φορά, κάποια θεμελιακά ζητήματα, θεμελιώδη ζητήματα του ελληνισμού, της παιδείας του, της γλώσσας του, την ανάγκη της αναζωογόνησης της γρήγορης ορθοδοξίας. Τότε είχα προπλακιστεί από όλους τους πολιτικούς χώρους σχεδόν. Έτοιμοι μου να σας το πω ότι και τότε, παράγανε όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακό. Έγινε τη μόδα, βλέπει τι πιο απίθανε συζητήσει στην τηλεόραση. Καταρχήν δεν με έχει καλέσει ποτέ κανένα. Εκείνο ο οποίο έχει κάνει όλε αυτέ τι συζητήσει. Είναι επικίνδυνο αυτό. Και είναι αυτό το ευκαιριακό, ένα είδο οπορτουνισμού που χαρακτηρίζει την πολιτική μα ζωή. Εάν αύριο θα εξυπηρετήσει τα κόμματα να ασχολούνται με τι Μαργαρίτε, θα εγκαταλείψουν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό και θα ασχολούνται με τι Μαργαρίτε. Το μεγάλο όραμα του Αντώνη Τρίτση ήταν μια διαφορετική Αθήνα, μια ανθρώπινη Αθήνα. Δυστυχώς όμως οι επίγονοι του στο Δήμο δεν τον σεβάστηκαν δεόντως. Να δούμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από συνέντευξή του στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια». Η όλη προσπάθεια της ιστορικής ανάκτησης Αθήνας που έχουμε χρέος να το κάνουμε και δεν έχουμε και άλλη επιλογή αν θέλετε, θα είναι αυτή καθ' αυτή και μια πράξη αγωγής. Πιστεύω ότι μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία και ολοκληρώνοντας το όποιο στάδιο της, θα βγαίνουμε και άλλοι άνθρωποι. Μέσα μας έχουμε τον σωστό άνθρωπο. Έχουμε τον σωστό Έλληνα μέσα μας. Αλλά όχι μόνο αυτόν. Υπάρχει και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή η ζωή μας εξωθεί να γίνουμε άτομα, μικροαστή, απαιτητική, να γίνουμε αυτά τα θηρία που ο ένας σπρώχνει τον άλλο. Αλλά πιστεύω αν η πολιτική και αν η πράξη μέσα σε μια πόλη γίνει πράξη αγωγής, όπως πάντα ήταν και πρέπει να ξαναγίνει, νομίζω ότι θα γίνουμε άλλοι άνθρωποι και το πιστεύω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Τρίτση. Με φιάλτης με πιάνει. Πού θα χωρέσει το τραμ στην Αθήνα? Μα ακριβώς επειδή έχει χώρο για τραμ η Αθήνα, έχει πάρα πολύ χώρο για τραμ η Αθήνα, μπορείτε να φανταστείτε τους βασικούς δρόμους της Αθήνας.
εκεί που είναι ένας εφιάλτης που λέγεται Ισόλωνος Ιδροσοπούλου, που σημαίνει ένας πραγματικός εφιάλτης. Ναι, φανταστείτε ένα τέτοιο, ένα πάρκο με δέντρα, ένα πεζόδρομο καταπληκτικό και ένα ήσυχο τραμ από αυτά που υπάρχουν πια, τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις. Μπορεί να είναι πίσω σου. Λοιπόν, απλώς σας λέω ότι. Λέτε πριν φύγω από τη Δημαρχία, βεβαίως, η Αθήνα θα έχει τραμ. Τραμ, βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται σαν οράματα ή σαν οτιδήποτε. Σας το λέω και θα το δείτε. Και το είδαμε. Και το είδαμε και τον θυμηθήκαμε. Και αυτό γλυκαίνει και είναι σαν να είναι πάντα ζωντανός. Ωστόσο ήταν πραγματικά προφητικός. Δεν ξέρω, κύριε, τον ακούσατε κι εσείς. Είπε ότι γινόμαστε άτομα, ότι αν δεν δουλέψουμε στην τοπική κοινωνία δεν έχουμε μέλλον και ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Προφητικός ήταν αλήθεια άδικος ο χαμός του Αντώνη Τρίτσι. Πραγματικά άδικος και απώλεια γενικότερη. Δεν είναι μόνο ότι χάνεται ένας άνθρωπος, είναι ότι ευτυχώς που επιβίωσαν και έμειναν πολλοί να παλεύουν για τις ιδέες του. Θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπασταυρόπουλε, για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το Λαύριο είναι 2 βήματα από την Αθήνα και θέλω μετά να πάω στη μακρινή Ήπειρο, που ελπίζω να βλέπει Sky, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές, αν όχι σε όλες. Σίγουρα βλέπει. Θυμάμαι εκστρατείες για το Λαύριο, να σωθεί το Λαύριο, θυμάμαι ουρές πεινασμένων. Θυμάμαι πριν από 3 χρόνια ουρές πεινασμένων, κακά τα ψέματα. Θυμάμαι να κόπτονται οι ραδιοσταθμοί, 1002, και μετά η αφάνεια. Χάθηκε το πράγμα αυτό, ξεχάσαμε το Λαύριο, ασχολούμαστε με το φλίσβο, με το καζίνο, με τέτοια πράγματα. Τι συμβαίνει στο Λαύριο? Εσείς ετοιμάζετε και μία σειρά από εκδηλώσεις. Κοιτάξτε, στο Λαύριο περάσαν όλοι και πήρανε. Χορτάσαμε από λόγια, χορτάσαμε από υποσχέσεις, αλλά κανείς ποτέ δεν έκατσε πάνω από τα προβλήματά μας να δώσει λύσεις. Όπως όλοι θα γνωρίζετε, το Λαύριο λόγω οικονομικών δυσχερών συγκυριών, αλλά παράλληλα λόγω ανεπάρκειας μιας κεντρικής μηχανής να προβλέψει. Γιατί τα προβλήματα είχαν φανεί πολύ πριν, είχαν δώσει μηνύματα και θα έπρεπε η κεντρική μηχανή να προβλέψει. Δεν μπόρεσε λοιπόν να προβλέψει. Και έτσι οδήγησε το Λαύριο και οι δύο αυτοί παράγοντες το οδήγησαν σε ένα μαρασμό. Μια πόλη ιστορική και μια πόλη που είναι φορτωμένη 5.000 χρόνια, είναι φορτωμένη με περγαμηνές προσφοράς στη δημιουργία και στον πολιτισμό. Εμείς το Λαύριο όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Η τοπική κοινωνία, γιατί τώρα πλέον η μάχη δίνεται από την τοπική κοινωνία. Πάψαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κρατική μηχανή, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις και ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις που δείξανε όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε. Που δυστυχώς μείνανε μόνο καλές προθέσεις και καμία δεν μπόρεσε να υλοποιήσει και το ελάχιστο. Η τοπική κοινωνία λοιπόν αγωνίστηκε, πάλεψε, άντεξε, συνεχίζει να αντέχει και αυτή τη στιγμή με οδηγό την τοπική αυτοδιοίκηση, με οδηγό το Δήμο, δίνει με αξιοπρέπεια τη μάχη της ελπίδας, όπως με αξιοπρέπεια έδωσε και τη μάχη της αντίστασης. Τι μπορεί να βγάλει πέρα η Λαυρεωτική αυτή τη στιγμή? Πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλήθεια σας το λέω. Εξακολουθεί να υπάρχει φτώχεια, είναι αλήθεια. Εξακολουθεί να υπάρχει ανεργία. Να το συζητήσουμε αν θέλουμε. Νομίζω ότι περάσαμε σαν πόλη τη φάση του παροξισμού μιας της πιο δύσκολης, θα έλεγα, εποχής που πέρασε η πόλη, της πιο δύσκολης δοκιμασίας που πέρασε η πόλη τα τελευταία 50 χρόνια. Και έχουμε μέχρι τώρα αντέξει. Και έχουμε περάσει την αντεπίθεση. Και αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι να κάτσει κάποιος να μας ακούσει, γιατί η τοπική κοινωνία έχει βρει τους δρόμους μέσα από τους οποίους εμείς μπορούμε να ξαναδώσουμε στην πόλη μας τη θέση που της αξίζει. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να σας ακούσει? Η κρατική μηχανή. Αν δεν την εμπιστεύεστε, αν που πρέπει να σας ακούσει, δεν γίνεται τελικά αλλιώς, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Η κρατική μηχανή έρχεται στο Λαύριο και βλέπετε τι λέει. Τη στιγμή που θέλει να πάρει πόντους, που θέλει να πάρει ψήφους. Όταν όμως φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οφείλω να το πω, αυτά τα δύσκολα χρόνια ήταν κοντά μας. Γιατί θέλετε, γιατί έχουν ευαισθησία στα κοινωνικά προβλήματα. Θέλετε, γιατί θέλουν να ελέγξουν την εξουσία. Γιατί πουλάει το θέμα. Είτε γιατί πουλάει το θέμα, νομίζω ότι βρίσκονται κοντά μας. Από εκεί έπειτα, όταν τα φώτα λοιπόν της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στο Λαύριο, να σου λοιπόν όλοι μαζεύονται. Όταν τα φώτα της δημοσιότητας φύγουν, μας αφήνουν μόνους μας. Και εμείς προτείνουμε αυτή τη στιγμή λύσεις. Πώς να φτιάξετε ένα δικό σας τηλεοπτικό σταθμό να τα λέτε αυτά, ή ένα ραδιοφωνικό? Εμείς ήδη ξεκινήσαμε, να σας πω την αλήθεια. Επειδή, να σας πω, εγώ σαν γιατρός το ξέρω, ότι οι δύσκολες συνθήκες, οι αντίξωες συνθήκες, όπως είναι η φτώχεια, όπως είναι η ανεργία, η αβεβαιότητα για το αύριο, δημιουργούν μειωμένες αντιστάσεις. Και οι μειωμένες αντιστάσεις φέρνουν στη συνέχεια φαινόμενα εκτροπής της κοινωνικής συμπεριφοράς. Που μπορεί αυτό να σημαίνει αύξηση εγκληματικότητας, μπορεί να σημαίνει στροφή προς άλλα υποκατάστατες ευτυχίας ή δεν ναρκωτικά, που σημαίνει διάλυση του κοινωνικού ιστού, της οικογένειας που αποτελεί κύτταρο της κοινωνίας, όλα αυτά. Στο Λαύριο όμως εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Και αυτό είναι προς τιμή μας. Όχι μόνο αντέξαμε, όχι μόνο τα ξεπεράσαμε όλα αυτά, δεν είχαμε κανένα τέτοιο φαινόμενο.
Αντίθετα, η πόλη όλα αυτά τα χρόνια και αισιοδοξούσε και προσπαθούσε και το κυριότερο έκανε ό,τι έκανε 5.000 χρόνια, δημιουργούσε. Αρκεί να σας πω ότι η φιλαρμονική μας δίνει παραστάσεις, πηγαίνει σε φεστιβάλ με όργανα του 1955 και βγαίνει πρώτη. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και μετήχανε πάρα πολλές φιλαρμονικές. Και καταφέραμε, βγήκαμε πρώτοι. Πήγε στην Ευρώπη και βγήκε πρώτη. Και είναι προς τιμήν του Κίμωνα του Κουλούρη, ο οποίος σήμερα μας επιχορήγησε, κάτω από παράκληση δική μου, μας επιχορήγησε με 5 εκατομμύρια να αγοράσουμε όργανα σε αυτήν την φιλαρμονική που της αξίζει. Και θέλω να πω λοιπόν το εξής. Για μας είναι άδικο και πραγματικά στεναχωριόμαστε όταν μας έχουν εντάξει σε μια λίστα αναξιοπαθούντων. Μάλιστα. Όταν. Το Λαύριο, όταν μιλάνε ειδικά για το Λαύριο, πάνε να σχηματίσουν μια ιδέα ότι το Λαύριο είναι συνώνυμο, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι είναι συνώνυμο της φτώχειας, της ανεργίας και ότι πρέπει κάτι να του δώσουμε. Εμείς δεν το δεχόμαστε έτσι. Εμείς λέμε ότι αν πρέπει να πάρουμε κάτι, είναι αυτό που μας αξίζει, γιατί όχι γιατί είμαστε αξιοπαθούντες, γιατί είμαστε λεβέντες και το αξίζουμε. Γιατί δώσαμε τη μάχη μας, γιατί παλέψαμε και τώρα μας αξίζει, πώς είπε ο Αποστόλος Παύλος, το της νίκης Στέφανο. Δώσαμε τον καλό αγώνα και μας αξίζει ο της νίκης Στέφανος. Και μόνο έτσι θέλουμε να το πάρουμε, αλλιώς δεν το θέλουμε. Το ξέρω εγώ που είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας και θα μου φτιάχνετε το κέφι απόψε. Και είμαι αποφασισμένη, όχι το δικό μου το κέφι, ξέρετε τι εννοώ, μια νότα αισιοδοξίας. Βαρέθηκα αυτή την αντίληψη μιας διαρκούς μιζέριας. Κύριε Κότση, αναρωτιέμαι, ξέρετε, πολλές φορές κατηγορούνται οι Δήμοι. Εδώ δεν έχουν λύσει τα προβλήματα των σκουπιδιών τους, δεν έχουν λύσει τα προβλήματα των δρόμων τους, δεν έχουν λύσει τα προβλήματα τα καθημερινά τους. Οι Κούρδοι μας μαράνανε. Θα κάνουμε συναυλίες για τους Κούρδους. Το λέω, βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν το προσυπογράφω, απλώς μεταφέρω σχόλια. Ότι εδώ πέρα πάμε και ασχολούμαστε με προβλήματα Αλωνών. Και αναρωτιέμαι, σήμερα στον κόσμο υπάρχει περίπτωση να πεις ότι τα προβλήματα των Αλωνών δεν είναι και δικά σου? Υπάρχει καταρχήν ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να το τονίσουμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάψει από καιρό να είναι εργολάβος δημοσίων έργων. Είναι πρωτίστως κοινωνικός φορέας με ευαισθησία που απαντάει όχι μόνο τέτοια προβλήματα, αλλά και προβλήματα ευρύτερα της κοινωνίας. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει και οφείλει να μεταλλάξει το ρόλο της, να πάψει να είναι ο εκδότης των πιστοποιητικών, όπως ήταν το παρελθόν ο νεκροθάπτης, ή ακόμα ο εργολάβος της αποχέτευσης και της σύνδρευσης, και να ασχοληθεί με τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που πρέπει να το κερδίσει. Και πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση κινείται με συνέπεια, με σταθερότητα σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν ασχολούμαστε βέβαια μόνο με το θέμα αυτό. Θα λέμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις σε όλο το επίπεδο για κοινωνικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας που έχουν να κάνουν ακόμα, θα έλεγα, όχι με την άσκηση μιας διεθνούς αλληλεγγύης για λαούς που σήμερα υπόσχονται μια γενοκτονία, όπως είναι οι Κούρδοι ή ενδεχόμενα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο Σεράγεβο, αλλά ακόμα και για προβλήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Δήμαρχος, που πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πια παρεμβαίνει με ουσιαστικό λόγο, με πράξεις και έργο. Και αυτός είναι ο νέος σημαντικός της ρόλος. Αναρωτιέμαι, αισθάνεσαι ότι θα πάει καλά, γιατί είναι και όλες οι πολιτικές νεολαίες, είναι και 14 Δήμοι. Είναι 10 Δήμοι. 10 Δήμοι. 10 Δήμοι, όλες οι πολιτικές νεολαίες, ενθαρρυντικά πράγματα. Και το εισιτήριο που να πάρει έχει 2.000 δραχμές. Το θεωρείτε ακριβό ή φθηνό? Φθηνό. Φθηνό. Κοιτάξτε να δείτε. Το θεωρώ πραγματικά φθηνό. Ναι, είναι φθηνό πράγματι, γιατί. Αν ξέρεις για πού πάει δηλαδή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συναυλία και είναι και μια συναυλία που δεν είναι κάποιος. Θα έλεγα είναι συναυλία με μεγάλο βάρος και ειδικό βάρος. Δεν είναι απλά μια συναυλία που κάποιοι καλλιτέχνες έρχονται απλά. Θα έχει ηχητικά εφέ, θα έχει πάρα πολλά πράγματα συναυλία. Είναι μια θαυμάσια δουλειά. Πιστεύω ότι ο στόχος μας πρωτίστως ήταν η ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης. Θέλουμε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Σάββατο 8.30. 8.30 το βράδυ. Η πρωτοβουλία μας ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Κινηθήκαμε σε τοπικό επίπεδο. Εκτιμήσαμε ότι ήρθε η ώρα πια να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, κάτι ευρύτερο. Πιστεύουμε ότι ήρθε η συγκυρία. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά και πέρσι που είχαμε ξεκινήσει κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή την εθνική γιορτή των Κούρδων, τον Ευρώς, συνέπεσε η δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη. Ήταν ακριβώς εκείνη την περίοδο και φέτος συμπίπτει η γενοκτονία, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Κουρδιστάν. Πιστεύω ότι βασικό στόχο της συναυλίας βέβαια δεν είναι το οικονομικό, κάποια χρήματα που μπορεί να συγκεντρωθούν και να βοηθηθούν, βοηθεί ο κουρδικός λαός, όσο να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, να ευαισθητοποιούν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με το θέμα, όχι μόνο η κοινή γνώμη, αλλά και όλοι οι πολιτικοί, οι κοινωνικοί φορείς πάνω στο ζήτημα αυτό που γίνεται στο Κουρδιστάν. Αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Γίνονται μικρά θαύματα στην τοπική κοινωνία. Γίνονται πολύ ενθαρρυντικές πράξεις και φταίμε κι εμείς κακά τα ψέματα. Φταίμε κι εμείς που δεν τα φωτίζουμε όσο θα έπρεπε. Δηλαδή σε άλλες εποχές ίσως τα σποτ για μια τέτοια συναυλία σε όλα τα μέσα να ήταν υπερπολαπλάσια. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως. Το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Το ξέρω. Δηλαδή δεν είναι. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Σήμερα είναι οι Κούρδοι, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Έρχεται η ώρα. Ζητάμε από άλλους δήμους και από άλλες χώρες και από άλλες τοπικές κοινωνίες να μας βοηθήσουν. Και αναρωτιόμαστε γιατί, αλλά ξέρετε κάτι, το καλό
δεν είναι της μόδας. Κακά τα ψέματα. Δεν πουλάει και πολύ. Δεν είναι. Βγήκαν οι Ευρωπαίοι και είπαν ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη. Δεν πανηγύρισε κανένας γι' αυτό. Αν μας είχε ασκηθεί δίωξη, αύριο θα γινότανε. Το σώσε από κουβέντες. Αλήθεια το λέω. Χθες ξεχάσαμε και το θυμηθήκαμε την τελευταία στιγμή, χάρη σε έναν ακροατή, ότι ήταν και η επέτειος της εισβολής των Γερμανών στη χώρα. Μου ζητούν να το ξαναθυμίσω. Λες και είναι ασήμαντο πράγμα να θυμάσαι ότι κάποτε οι Γερμανοί εισέβαλαν σε αυτό τον τόπο και χύθηκε αίμα και θαύτηκαν άνθρωποι για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα να συζητάμε ωραία και αισιόδοξα πράγματα. Η Ήπειρος ξεχάστηκε. Κάνατε και μια εκδήλωση, κύριε Ήπειρο. Επιτρέψτε μου, κύριε Κανέλη, πριν μιλήσω για την Ήπειρο, ως προερχόμενος από την αυτοδιοίκηση, να εκφράσω τη χαρά μου ακούγοντας δυο εν ενεργεία δημάρχους να μιλάνε με τόση αισιοδοξία για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπω πλάι μου ότι έχω δύο οραματιστές. Όχι ονειροπόλους, γιατί πρέπει να διακρίνουμε την ονειροπόληση. Όχι, θα κάνω μια διάκριση. Άλλο ονειροπόληση που προϋποθέτει ύπνο και άλλο όραμα που προϋποθέτει ορθάνυχτα τα μάτια. Λοιπόν, ο οραματιστής ήταν ο Τρίτσης, ο οραματιστές βλέπω και αριστερά μου εδώ και νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά εν ευρία ενία πολιτική, αν δεν είναι οραματιστές, δεν έχουν θέση στην πολιτική. Αν δεν μπορούν να δουν μακριά, αν είναι κοντόθωροι, αν βλέπουν μόνο το σήμερα ή το αύριο ή το μεθαύριο, δεν έχουν θέση. Ας κάνουν κάτι άλλο. Και κύριε Τσιβελή, είπατε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είμαστε σε μια εποχή που όλοι βρίζουν την πολιτική. Μπορεί να πέθαναν κάποια κλισέ της πολιτικής. Η ενασχόληση με τα κοινά, η ιδιότητα του πολίτη, το να σε, να σε αφορά η κοινωνία και να σε αφορούν τα προβλήματά της, είναι πολιτική στάση ζωής για όλους. Είναι, όλοι ασκούμε πολιτική με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, έτσι, σκεφτόμαστε, έτσι. Παράγουμε, συμμετέχουμε, βοηθάμε. Και εσείς είχατε μια παρουσίαση της Ηπείρου. Πέσατε σε γεγονότα. Πέσαμε σε μια πολύ ατυχή συγκυρία. Και δεν είδαν ούτε αυτά το φως της δημοσιότητας. Ναι. Δόξα Θεώ, σε αυτό το δίωρο, δόξα τον Θεό. Ξέρετε, μέσα στη νύχτα για τους ψευδεστημένους. Κοιτάξτε έχουμε... να δείτε τι έγινε. Είχαμε προετοιμάσει μαζί με το Πανεπιστήμιο αυτό το φάρο της Ηπείρου, με τον οποίο συνεργαζόμαστε άριστα, και με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία που εδρεύει εδώ στην Αθήνα και που βοήθησε πολύ στον οργανωτικό τομέα, μια παρουσίαση με το τίτλο «Η Ήπειρος χθες». Σήμερα, αύριο. Ήταν όλα προετοιμασμένα καλά. Όμως το απρόβλεπτο μας βρήκε. Και το απρόβλεπτο ήταν τα κλεισίματα των δρόμων από τους